με μια εκτενή αναφορά 17 σελίδων κατά παντός υπευθύνου, την οποία κατέθεσε στην Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζι Κώστας καλεί τη δικαιοσύνη να παρέμβει για να αποκατασταθεί η ομαλότητα στον καταβλισμό προσφύγων στην Ιδωμένη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Τζιτζι Κώστας στέκεται κυρίως στο αδίκημα της παρακόλλησης συγκοινωνιών, καθώς όπως τονίζει, χθες συμπληρώθηκαν 60 ημέρες από τον αποκλεισμό των γραμμών στην περιοχή, γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει τεράστιες οικονομικές ζημιές σε μεταφορικές εταιρείες αλλά και στον ΟΣΕ. Σήμερα στην Ιδωμένη κλείνουμε τις 60 και πλέον μέρες που παραμένει κλειστή η σιδηροδρομική γραμμή. Τελούνται καθημερινά αξιόπινες πράξεις. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα ασφαλείας και υγείας. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα και εφόσον όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα δεν βλέπω από την κυβέρνηση να θέλει να δώσει μια λύση στο ζήτημα, αναγκάστηκα να έρθω στην Εισαγγελία της Θεσσαλονίκης και να ζητήσω πια την παρέμβαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Στην καταγγελία του, ο Περιφερειάρχης μιλά ακόμη και για έξαρση εγκληματικότητας. Πέρα από τις κλοπές, στην αναφορά γίνεται λόγος για διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για συμμορίες μεταναστών, οι οποίες έχουν στήσει οίκους ανοχής στην περιοχή, τη στιγμή που, όπως αναφέρεται, η αστυνομία δεν έχει λάβει εντολή προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη. Στις δηλώσεις του, εξερχόμενος από το δικαστικό Μέγαρο, ο κ. Τζιτζι Κώστας ζήτησε για ακόμη μια φορά από την κυβέρνηση άμεση εκένωση του καταβλισμού της Ιδωμένης. Τα ψέματα τελείωσαν. Ήρθε η ώρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Σε ό,τι μας αφορά, ζητούμε και πάλι από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εκένωση της Ιδωμένης, να προχωρήσει στον αναλογικό επιμερισμό του προσφυγικού πληθυσμού σε όλη την οπειρωτική Ελλάδα. Δεν μπορεί η Κεντρική Μακεδονία να σηκώνει το βάρος όλου του προσφυγικού ζητήματος. Ο Περιφερειάρχης καταλήγει στην αναφορά του ζητώντας την ποινική δίωξη παντός υπευθύνου για την κατάσταση που περιγράφεται πρωτίστως σχετικά με τα εγκλήματα που αφορούν στην ασφάλεια των συγκοινωνιών.